Έχουμε εδώ κοντά μας την Μόνα την Ζάριτς. Εγώ την θυμάμαι όταν ήταν μικρή που έπαιρνε την μπάλα στα ημίχρονα, όπου έπεσε ο πατέρας της και έμπαινε στα γήπεδα και έπεσε μόνη της. Αλλά τώρα την βλέπουμε και να πρωταγωνιστεί. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω συγχαρητήρια στις κοπέλες της ΕΝΑΔ. Στην αρχή του χρόνου βάλαμε ένα στόχο. Πιστεύω πως τον καταφέραμε. Είμαστε ευχαριστημένες με τη δεύτερη θέση. Φυσικά μπορούσαμε να παίξουμε καλύτερα σε αυτόν τον αγώνα. Αλλά είμαι περήφανη για όλες τις κοπέλες. Τι πιστεύεις ότι ήταν αυτό που έπαιξε ρόλο στο τρίτο παιχνίδι, γιατί προέρχοσασταν από μια πολύ καλή εμφάνιση στον δεύτερο τελικό. Ίσως τελικά ήταν το άγχος. Σίγουρα το άγχος και νομίζω πως δεν ήμασταν πολύ έτοιμες. Αλλά δεν πειράζει. Εντάξει, σημασία όμως δεν έχει το αποτέλεσμα, σημασία έχει η προσπάθεια και όπως είχα πει και στη συνέχεια σου προηγουμένως στην Άντρη, ότι αυτή η ομάδα έχει μέλλον. Εσύ τι πιστεύεις? Σίγουρα. Πιστεύω πως έχουν πολύ καλές παιχτρίες και σίγουρα θα κάνουν κάτι στο μέλλον. Μάλιστα, λοιπόν, να ευχαριστήσω και την Μόνα την Ζάριτς για τα όσα μας είπες. Της ευχόμαστε και εμείς καλή επιτυχία στο μέλλον. Γιατί εντάξει, είναι αυτά τα παιδιά στα οποία βασιζόμαστε για ένα καλύτερο αύριο όσον αφορά την κυπριακή καλαθόσφαιρα.